Λοιπόν, πώς πάμε μέχρι στιγμής? Είμαστε λίγο μετά τη μέση. Ελπίζω να αρχίζουν να δημιουργούνται ιδέες και πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουμε σε αυτήν την πόλη και σε αυτήν τη χώρα. Λοιπόν, επόμενος καλεσμένος μας είναι ένα ταλέντο από το Ηράκλειο, ο Σταύρος Διδάκης, που ασχολείται με New Media, νέα μέσα, τεχνολογία, διαδραστικά μέσα. Θα δείτε μια εγκατάσταση που έχει κάνει στη γωνία μετά την προβολή. Απολαύστε τον. Στο βήμα ο Σταύρος Διδάκης. Γεια σε όλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσω την παρουσίαση με μια προσωπική μου εμπειρία. Θυμάμαι, ήμουν αρκετά μικρός όταν μια μέρα έφτιαξα ένα γκράφιτι στους εξωτερικούς στίχους του σπιτιού μου. Όπως ήταν επακόλουθο, οι γονείς μου επίπληξαν, θεωρώντας μη πρέπον την αισθητική αυτή παρέμβαση. Πρόσφατα, σε αυτό το slide, είδα μια μακέτα μεγάλης εταιρείας που διαφημίζει την εσωτερική διαρρύθμιση ενός καθιστικού, έτοιμη να παραδοθεί αυτούσια στο χώρο μας. Παρατηρούμε το απόγειο της μαζικής τυποποίησης και το τέλος της προσωπικής και αισθητικής έκφρασης μέσα στους χώρους στους οποίους ζούμε. Από την άλλη μεριά, ο καλλιτέχνης Kurt Schwitter στις αρχές του 20ου αιώνα, με το έργο του Merzbau, αντιμετωπίζει τον προσωπικό χώρο σαν ένα γλυπτό που διαμορφώνεται συνεχώς ανάλογα τις αισθητικές ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις του κατοίκου. Αρχιτεκτονικός χώρος και άνθρωπος αποκτούν έτσι μία νέα σχέση. Ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας Cedric Price με το project Fun Palace τη δεκαετία του 60 προτείνει ένα πολυχώρο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα μετατροπής και μετάλλαξης. Συγκεκριμένες μονάδες του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος μπορούν να αντικατασταθούν με κάποιες άλλες, προσφέροντας χώρους που διαμορφώνονται ανάλογα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των διαχειριστών. Η τεχνολογική εποχή του 21ου αιώνα έχει φέρει μια νέα αντίληψη στη δημιουργία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στις πληθωρικές μεγαλοπόλεις, για παράδειγμα, η στατικότητα των κτηρίων έχει μετατραπεί σε μια σύνθετη προβολή από κινούμενα γραφικά, εικόνες και ήχους. Δυστυχώς όμως εκφράζουν μόνο την καπιταλιστική εκδοχή της κοινωνίας που ζούμε. Παρατηρούμε την τεχνολογία να διεισδύει σε κάθε μόριο της κοινωνικής δομής και πολύ σύντομα συσκευές θα ενσωματώνονται στον οργανισμό μας, περιέχοντας χιλιάδες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Για πολλούς, μια τέτοια εκδοχή μπορεί να είναι καταστροφική. Αλλά σε τι διαφέρει με το τόσο πλέον δημοφιλές Facebook? Όπως και σε αυτή τη φωτογραφία, ένας υπολογιστής ή οθόνη υπολογιστή πάνω σε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για να φωτοτυπήσουμε, είναι μια λάθος εκδοχή, μια λάθος χρήση της τεχνολογίας που έχουμε στα χέρια μας. Πρέπει σίγουρα να κατανοήσουμε τις δυνατότητες και να δημιουργήσουμε νέες προτάσεις για μια καλύτερη και ευήμερη ζωή. Οι νέες media τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν στον αρχιτεκτονικό χώρο και να τον μετατρέψουν σε ένα ψηφιακό καμβά, επιτρέποντας την άμεση εναλλαγή και τροποποίηση. Εδώ, για παράδειγμα, τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της διάδρασης των κινούμενων γραφικών πώς αναπτύσσεται ένα δέντρο και τι χρειάζεται για να παραμείνει ζωντανό. Η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα συμβίωσης φυσικών και εικονικών συσκευών, επιτρέποντας το συνδυασμό ηλεκτρονικών και αισθητήριων συστημάτων με ψηφιακές εφαρμογές. Ο συνδυασμός αυτός χρησιμοποιείται συχνά για διαδραστικές εγκαταστάσεις νέων μέσων ψηφιακής τεχνολογίας και αποτελεί μεγάλο μέρος και της δικής μου δουλειάς. Σε αυτή την εγκατάσταση, The Cube, έχω μετατρέψει φυσικά αντικείμενα σε αστήρματα χειριστήρια που επιτρέπουν την πλοήγηση μέσα σε ένα εικονικό χώρο οπτικοακουστικών συνθέσεων. Ο χρήστης πάβει να είναι παθητικός δέκτης της προβολής και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μουσικής σύνθεσης και οπτικοακουστικής επεξεργασίας. Σε αυτό το project, το κεντρικό διάδρομο του νοσοκομείου Royal Victoria στο Belfast, μου δόθηκε η άδεια να δημιουργήσω μια εγκατάσταση διάδρασης που συμβάλλει στην ηχητική μεταμόρφωση της αισθητικής του χώρου. Το έργο προτρέπει τον επισκέπτη να ανακαλύψει ηχητικές παραστάσεις που σκοπεύουν την ανάδειξη συναισθημάτων ηρεμίας και γαλήνης. Στην Ελβετία συμμετείχα σε ένα project με σκοπό την έβρεση και ανάδειξη της ηχητικής ταυτότητας της Λοζάνης, με την ηχητική χαρτογράφηση συγκεκριμένων περιοχών, εγκαταστάσεις ακουστικής προβολής και διαδραστικούς οπτικοακουστικούς πίνακες, ο περαστικός μπορεί να εξερευνήσει μοναδικά ηχητικά τοπία της πόλης. Τα νέα τεχνολογικά και δημιουργικά μέσα επιτρέπουν νέες συνθήκες για τη δυναμική σχεδίαση χώρων. Οι αρχιτεκτονικές δομές με τη χρήση της τέχνης και της τεχνολογίας των media γίνονται πολυμορφικές συσκευές που καταλαβαίνουν, αισθάνονται και αντιδρούν, όπως σε αυτό το project που βλέπετε.
Το σύστημα Architecture Operating System έχει δημιουργηθεί από την ερευνητική ομάδα στην οποία συμμετέχω στο University of Plymouth. Δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης αισθητήριων συστημάτων και άλλων media τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική δομή. Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει τη διαμόρφωση των χώρων με τεχνολογίες νέας γενιάς. Με τη χρήση του ίδιου λογισμικού, σε αυτή την εφαρμογή βλέπουμε την αυτόματη διαρρύθμιση αντικειμένων του χώρου βάσει της επισκεψιμότητας και της κίνησης που επικρατεί. Το σύστημα θέτει νέα ερωτήματα στην εσωτερική σχεδίαση και στον τρόπο που έχουμε μάθει να βιώνουμε τη στατικότητα στους χώρους που ζούμε. Σε αυτή την εγκατάσταση, το έργο που έχω δημιουργήσει αποτελείται από κινούμενα διαδραστικά γραφικά που προβάλλονται στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Η κίνηση των περαστικών οδηγεί το σύστημα να μεταμορφώσει τις προβολές των αλγοριθμικών σχεδίων σε κινούμενα σχήματα που προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια. Το πλήνθος παβίλιον είναι ένα έργο που δημιούργησα σε συνεργασία με τους MAB Architects και βασίζεται στην αρμονική συμβίωση της media τεχνολογίας και της αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Το αισθητήριο σύστημα της εγκατάστασης έχει την ικανότητα να αισθάνεται την ανθρώπινη παρουσία και να αντιδρά μέσα από τη σύνθεση ηχητικών και φωτιστικών στοιχείων. Το Data Pool είναι μια εγκατάσταση που προτείνει μια νέα εφαρμογή στη σχεδίαση δημοσίων χώρων σε ένα πάρκο. Στην οθόνη δαπέδου προβάλλεται η επαφή που υπάρχει με τους περαστικούς και το σύστημα παρέχει πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων για διαδραστική οπτικοποίηση δεδομένων και ανταλλαγή αρχείων. Οι αρχιτεκτονικές δομές που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα επεκτείνονται με τη χρήση διαδραστικών συστημάτων και την ενσωμάτωση σχεδιαστικών παραμέτρων της τέταρτης διάστασης. Παρατηρούμε λοιπόν τη δημιουργία μιας νέας υβριδικής συμβίωσης που επιτρέπει τη ρευστότητα, την κίνηση και τη μεταμόρφωση. Είναι σημαντικό να ανακαλύψουμε νέους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε τη μνήμη, την εμπειρία και το συναίσθημα και να προκαλέσουμε ρεθίσματα για μια καλύτερη και ευήμερη ζωή. Μέσα στις καρκινοπαθείς κοινωνίες που ζούμε, προτείνονται στήριξη ερευνητικών, καλλιτεχνικών και δημιουργικών προτάσεων για την αναδόμηση της κοινωνικοπολιτιστικής μας υπόστασης. Πρέπει ανά πάσα θυσία να μελετήσουμε το μέλλον και να δουλέψουμε μαζί για την αναγέννηση της σκέψης, της διανόησης και του πνεύματος. Σας ευχαριστώ.